Στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιαννόπουλο, τον Θανάση του Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Κελπνό. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Καλημέρα, κύριε Καμπουρά, κύριε Οικονομέα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Εσείς είστε καθοδόν τώρα προς την Ιδωμένη, αλλά λόγω της βροχής καθυστερείτε να φτάσετε. Αλλά έχετε κάποια εικόνα, κάποιες πληροφορίες. Για πέστε μας, πώς είναι η κατάσταση εκεί, κατά τις δικές σας πληροφορίες. Η κατάσταση, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο ευχάριστη από πλευράς και καιρικών συνθήκων, αλλά και από πλευράς διαβίωσης των συνανθρώπων μας. Εμείς επιχειρούμε υγειονομικά με δύο μονάδες και κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών. Χθες εξετάσαμε πάρα πολλά παιδιά και ενήλικες. Αυτό που διεπιστώθηκε ότι εντάξει, έχουν κάποια προβλήματα από το ανώτερο αναπνευστικό. Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση υγειονομικά αυτή τη στιγμή. Το ανώτερο αναπνευστικό λέμε ότι είναι κρυωμένα τα παιδιά δηλαδή. Αυτό εννοούμε, έτσι. Ναι, κρυωμένα. Αυτό ναι, εννοώ. Ναι. Δεν έχουν τίποτα λοιμώδη νοσήματα και τα λοιπά, και να μην δημιουργείται έτσι η εντύπωση, αυτό που ακούστηκε για υγειονομική βόμβα. Βέβαια οι συνθήκες δεν είναι καλές και αν παραμείνει η κατάσταση, πολλοί που το λένε αυτό, κύριε Γιαννόπουλε, λένε ότι αν δεν κάνει κάτι το κράτος και παραμείνει η κατάσταση όσοι έχει, τότε μπορεί να εξελιχθεί σε υγειονομική βόμβα. Γι' αυτό κιόλας επιχειρούμε εμείς απάνω υγειονομικά τώρα στην Ιδωμένη, και το κλιμάκιό μας θα μείνει για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα στελεχωθεί και θα εμπλουτιστεί και θα καλύπτουμε με επιστημονική αρτιότητα και πληρότητα τη μονάδα μας, τις μονάδες που τις οποίες έχουμε, και ελέγχουμε επιδημιολογικά και επιτηρούμε επιδημιολογικά την περιοχή. Αυτή τη στιγμή είναι κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση. Ναι, το κάπως είναι πιστεύω, το πρόβλημα. Και πιστεύω ότι θα διορθώνεται ως ημέρα και θα βελτιώνεται. Δεν υπάρχει καμιά επιδημία, για να σας δώσω ακριβώς την εικόνα. Κύριε, δεν υπάρχει ούτε επιδημία γαστρεντερίτιδος ούτε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Κύριε Γιαννόπουλε, εμείς τι λέμε τώρα, βλέποντας αυτές τις λάσπες, τα νερά που μεταφέρονται στα χωράφια, εάν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κάποιους χώρους συγκεκριμένους, στεγασμένους και εν πάση περιπτώσει προσεγμένους για τις ανάγκες τους, τα νερά αυτά μεταφέρουν ακαθαριστές εκεί που ζουν και κάθονται. Βέβαια, εντάξει, γι' αυτό σας είπα ότι γίνεται από εμάς τώρα η επιδημιολογική όλη η επιτήρηση. Πιστεύω ότι θα μετακινηθούν σε μονάδες στεγασμένες όλοι αυτοί οι συνανθρωποί μας, για να μην είναι σε αυτή την τραγική ταλαιπωρία. Άλλο τίποτα δεν μπορώ να σας πω. Ναι. Το μόνο που έτσι έχουμε ως επιμέλεια της όλης αυτής καταστάσεως είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τα οποία δεν κρύβω να σας πω, και λέω ευτυχώς δεν έχουμε καμία έτσι επιδημική κάποια Ναι, απλώς το ξέρετε κι εσείς, και καλό είναι να τα ακούσει και η κυβέρνηση και το κράτος και να κάνει ό,τι μπορεί, ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για μερικές μέρες, φαντάζομαι ότι ούτε εσείς μπορείτε να αποκλείσετε μια χειροτέρευση της καταστάσεως ή επιδημία. Δεν μπορεί κανείς να το, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τίποτα, αλλά όμως σας λέω υπεύθυνα ότι αυτή τη στιγμή καλύπτουμε από πλευρά συνθήκων. Χαιρόμαστε που τα ακούμε. Του όλα τα παιδάκια, τους ενήλικες, όλα τα άτομα τα οποία έχουν ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε το ταξίδι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιαννόπουλε. Λοιπόν, τώρα, από ό,τι μας λες, λοιπόν.